Το πολιτικό γαϊτανάκι. Έτσι είναι. Φαίνεται, Πέτρα, ότι οι λίμνες του θανάτου θα προκαλέσουν και πολλές και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και τι εννοούμε με αυτό? Ο Ιωνάς Νικολάου είναι ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του σήμερα. Ότι θα υποβάλει την παραίτησή του, η οποία μάλιστα φαίνεται ότι γίνεται με βάση τα όσα αναφέρονται βέβαια σε αυτή την γραπτή του δήλωση και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η εξέλιξη αυτή όμως, Πέτρα, μπορεί να δρομολογήσει και άλλες εξέλιξεις πολιτικές, οι οποίες ήδη με κάποια σενάρια τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας να μιλούν για έναν σαρωτικό ανασχηματισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται προς το Σεπτέμβριο, στον οποίο ίσως και εκεί να μετατεθεί και η παραίτηση του κυρίου Νικολάου. Δηλαδή να μείνει μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτό όμως θα εξακριβωθεί αύριο. Καθώς αυτό που έχει δηλώσει σήμερα ο κύριος Νικολάου είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να παραιτηθεί άμεσα. Ο Ιωνάς όμως Νικολάου, Πέτρα, φεύγει πυροβολώντας από το Υπουργείο. Και τι εννοούμε με αυτό? Κάνει μια πολύ σοβαρή τοποθέτηση περί μη ενημέρωσης από τον αρχηγό της αστυνομίας. Μιλάμε για μια τοποθέτηση με φόντο της ελλείψης, τα δεδομένα, τους χειρισμούς που έχει ξεγυμνώσει σε όλο τους, το μεγαλείο αυτές τις 19 μέρες, οφερόμενος ως δολοφόνος. Και δεν ενημέρωσε ποτέ, αναφέρει ο αρχηγός της αστυνομίας, τον πολιτικό του προϊστάμενο. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή τοποθέτηση, διότι αν ισχύει πραγματικά, τότε υπάρχουν και άλλα θέματα ίσως στο τραπέζι, τα οποία πρέπει να τα μάθουμε, τι που ενημερώνεται και που δεν ενημερώνεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι οι ευθύνες δεν ανήκουν στην εκτελεστική εξουσία, αλλά στην ίδια την αστυνομική δύναμη. Θα σου διαβάσω κατά γράμμα τις τελευταίες γραμμές του κυρίου Νικολάου, καθώς εκεί δίνει όλα τα δεδομένα, Πέτρα. Λέει λοιπόν, οι ανακρίσεις και η διαρεύνηση των καταγγελιών υπάγονται κατά αποκλειστική αρμοδιότητα στις ανακριτικές αρχές που είναι η αστυνομία, η οποία όποτε κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο αποτείνεται στο Γενικό Εισαγγελέα για Οδηγίες. Η εκτελεστική εξουσία, αναφέρει ο κύριος Νικολάου, δεν έχει αρμοδιότητα και ούτε πρέπει να αναμειγνύεται σε αυτές. Στο Προεδρικό, φυσικά, είναι βέβαιο ότι κανείς δεν περίμενε σήμερα αυτή τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Από το πρωί είχαμε μιλήσει με αρκετούς, με αρκετά κυβερνητικά στελέχη. Κανένας δεν μας έδειξε την εικόνα ότι αύριο το πρωί θα είχαμε τον κύριο Νικολάου να πηγαίνει για παραίτηση. Μας έβγαλε μια εικόνα ότι αύριο θα πάνε ο πρόεδρος. Πιθανόν να μην έδωσε αυτή την εικόνα ο κύριος Νικολάου, ο οποίος λέει ξεκάθαρα στην ανακοίνωσή του, ανέμενα, λέει, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξού και αύριο θα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θέτεις, Πέτρα, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή γνωρίζαμε, με βάση το ρεπορτάζ που έτρεχε από προχθές, ότι αυτή η συνάντηση αύριο γινόταν με την κίνηση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος καλούσε τον κύριο Νικολάου και τον αρχηγό της αστυνομίας. Τώρα, ο Ιωνάς Νικολάου στη δήλωση λέει ότι εγώ ζητάω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συναντηθώ μαζί του για να του παρουσιάσω τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Όμως, Πέτρα, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον το Προεδρικό έχει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί? Γιατί δέχεται πίεση από το ΑΚΕΛ. Έχει δεχτεί πίεση σήμερα και από το Δίκο, αλλά κυρίως δέχεται πίεση από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Καθώς στην Πιδάρου θεωρούν ότι υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμό και έχει επηρεαστεί η πορεία του κόμματος. Ίσως να επηρεαστεί και στις ευρωεκλογές. Και είμαστε ακριβώς στα πρόθυρα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Και ειδικά η περιοχή της Λευκωσίας, όπως μας τόνισαν χαρακτηριστικά. Αύριο, μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ανηφορίζει επάνω στο λόγο του Προεδρικού και ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπου θα συζητήσει όλο αυτό το θέμα και για τους χειρισμούς που έχουν γίνει. Γιατί τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας αυτή τη Πέτρα είναι ξεκάθαρα. Πρώτον, έχουμε έναν υπουργό ο οποίος αδειάζει τον αρχηγό της αστυνομίας για ενημέρωση που δεν έτυχε. Δεύτερον, έχουμε έναν αρχηγό ο οποίος επισήμως ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί σε όλα αυτά. Και τρίτον, έχουμε μία διοικητική έρευνα που όμως δεν αγγίζει τον αρχηγό της αστυνομίας. Άρα λοιπόν τώρα θα πρέπει να δούμε αν θα πάμε και σε μία σαρωτική αλλαγή στην ιεραρχία της αστυνομίας, προτού ολοκληρωθεί αυτή η διοικητική έρευνα. Συνεπώς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται, ή οι συνθήκες του επιβάλλουν, αν θέλεις, να λάβει αποφάσεις άμεσες, αύριο, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διότι, για να είμαστε και ειλικρινείς, η ηγεσία της αστυνομίας θα πρέπει, αν θα παραμείνει όπως είναι, να έχει την πλήρη στήριξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, διότι με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως έχει τοποθετηθεί ο Ιωνάς Νικολάου, αφισβητείται όλη η πορεία πλέον του πώς γίνεται η συζήτηση. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Καλή σου νύχτα.